τη γνωστή ελληνική κινηματογραφική κωμωδία «Χτυποκάρδια στο θρανίο» των Σακελάριου και Γιαννακόπουλου, που γνωρίσαμε στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνίστρια την αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη, επέλεξαν να ανεβάσουν σε θεατρική παράσταση οι μαθητές του 4ου Γυμνασίου Κατερίνης στη σκηνή του Πνευματικού Κέντρου Κατερίνης σε Κάβη. Ναυσικά την ισοδέμε θύμωνα γυνατό μίξη. Θύμωνα με την κυταία κυταία σιγαροέντα, σύνη γάμο και μαστί, την αθρή πελά με ένα διένεστη και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέει. Ναυσικά. Ναυσικά. Και ναυσικά. Μάλιστα. Ναυσικά. 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 Και άλλα προσκαλεσμένα σε κάθε σκύρια καθηγητά. Στην προσπάθεια των μαθητών και εκπαιδευτικών για μια επιτυχημένη θεατρική παράσταση αναφέρθηκε η διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Κατερίνης, κυρία Κατερίνα Πιτσάβα Διαμαντίδου. Φέτος για πρώτη φορά ξεκίνησε μια φιλόδοξη προσπάθεια να ανεβάσει στο σχολείο μας θεατρική παράσταση. Θα δώσουμε δύο παραστάσεις. Μία δόθηκε χθες και μία στις 17 Ιουνίου για το κοινό της Κατερίνης στο Δημοτικό Θέατρο στο Πάρκο. Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους μαθητές του σχολείου που συμμετείχαν στη θεατρική παράσταση. 42 μαθητές συμμετείχαν και 5 συνάδελφοι καθηγητές. Η κυρία Ντάλα, η κυρία Παπαζήση, η κυρία Χούτου, ο κύριος Βελκόπουλος, ο κύριος Γατσιός και ο κύριος Μπεϊνάς. Επίσης θέλω να πω ότι με αυτή την ευκαιρία τιμούμε και τη μνήμη της φιλολόγου Δρόσου Αγγελικής, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στη διάδοση της θεατρικής παιδείας στα σχολεία του νομού μας. Είμαι βιαστικός. Παρακολουθώ ότι με έφερε εδώ περισσότερη περιέργεια. Γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους που θεωρήθηκε αναγκαία η παρουσία μου σε ένα κολέγιο πλέον. Μα πρόκειται για την κυδεμονευμένη σας, βέβαια. Κυδεμονευμένη. Ναι, την κυδεμονευμένη σας. Τι, θα συνήθει. Λίζα. Δημήτρη. Μα αυτό είναι θαυμάσιο. Θαυμάσιο. Μα εγώ αυτό το βρίσκω θλιβερό, κυρία. Ναι, εννοώ το κλασσό θλιβερό, φθόνος. Μα καλά, τι φοράς εσύ. Το μπλουζάκι του σχολείου φορά. Τι θες να φοράω, την τουαλέτα μου. Σχολείο ερχόμουν το πρωί να πω όταν δεν με έδωσε και στο σπίτι. Και αυτό που με είδες να γράφω και να σου κρύβω τις προάλλες, τιμωρία ήταν. Και ξέρεις γιατί με τιμωρήσα. Γιατί αυτός εδώ, ο κύριος που ξύνεται, μας είδε όταν πήγαμε μαζί στο σινεμά να δούμε το Sex and the City.